Χαίρετε, 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 χαίρετε. Καταρχήν, καλή χρονιά προκαταβολικά. Καλώς ήρθατε στα βραβεία Χρυσής Κουράδας 2017, όπου θα απονείμουμε τη Χρυσή Κουράδα στον πιο μαλάκα σχολιαστή αυτής της χρονιάς. Είναι η πρώτη φορά η οποία γίνεται αυτό, οπότε να με επιτρέψετε αν κάνω τίποτα λαθάκια. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους εκπομπές, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, ήτανε μπορώ να πω μια πολύ ωραία χρονιά και με το στρατό και με όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έγιναν. Καλά, κακά, γλυκά, αλμυρά, γλυκόξινα, ό,τι και να φάγα τέλος πάντων και κατά τη θητεία μου. Θα τα πούμε από εβδομάδα σε Έλληνα Vlog. Λοιπόν, έχουμε και λέμε χωρίς πάρα πολλά, έχουμε και κλαίμε. Παρακαλείτε το αυτοκίνητο να μου δώσει το χαρτί. Τι λέω, μαλάκας. Λοιπόν, στην τελευταία θέση, 10η θέση με 2%, έχουμε τον GadgetsMagGR, ο οποίος ήταν ο παπάρας που υπερασπιζόταν την τρελή με τον Nissan Micra, που έλεγε ότι έπαιρνε γραμμή για να πάρει τη στροφή, αυτή η τρελή που παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική σε ένα έκτακτο Ελληνάρες οδηγούς. Δηλαδή μιλάμε ο τύπος αμεληταία ποσότητα, δηλαδή ο τέρμα ασήμαντος, ρε παιδί μου, ο αμεληταίος, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, στη συνέχεια, στην ένατη θέση έχουμε τον Καρπούζα με 3%, όπου ήταν ο Καρπούζας ο οποίος θεωρούσε, ενώ βλέπουμε την μηχανή να με προσπερνάει ακριβώς την ίδια λωρίδα με μένα, ο οποίος Καρπούζας θεωρούσε εμένα αλλά και τον Ιαβέρη κομπλεξικού σαλιάρδης και ότι ο Ιαβέρης λέει μαλακίες και είχε βάλει και αυτό το hashtag το fuck Ιαβέρης. Δηλαδή το παλικάρι, εντάξει, νομίζω αρκετή προσοχή του δώσαμε για το 2017. Τώρα στο 18 αν θα επανέλθει δρυμύτερος, δεν το γνωρίζω, να σας πω την αμαρτία μου. Στη συνέχεια έχουμε το μεγαλύτερο, για μένα τουλάχιστον, ηλίθιο όλων των εποχών, με 5%, τον Πάτερ Κλεομούνη, ο οποίος δεν είχε δει ούτε μία εκπομπή του καναλιού και θεώρησε ότι την εκπομπή Ελληνικούς Δρόμους την έχω μόνο και μόνο για views και subscribers, γιατί είμαι πόνοι του καπιταλισμού, γιατί χίλια δυο γιατί, εν πάση περιπτώσει, και ότι ο μόνος λόγος ο οποίος την έχω είναι για τα views και για θέμητο τρόπο να αποκτήσω subscribers και τα τι αυτά. Όπως βλέπετε βέβαια και στην οθόνη σας που έλεγε εκεί πέρα και τα συναφή, ότι εκμεταλλεύομαι και κάνω κεράνο. Ναι, είμαι μια μεγάλη πουτάνα του καπιταλισμού, εγώ βλέπεις. Και άλλη όρεξη δεν είχα να ασχοληθώ με ένα μαλάκα ο οποίος δεν έχει δει ούτε ένα βίντεο από το κανάλι μου. Στη συνέχεια έχουμε τον Καλαμπαλίκη με 8%. Ο Καλαμπαλίκης Τράξ, ο οποίος θεώρησε ότι, πώς να το πω ευγενικά, γάμω την τρέλα μου, πώς να το πω ευγενικά, fuck physics, μόνο έτσι μπορώ να το πω ευγενικά, δηλαδή με αυτόνα. Μόνο έτσι, δεν γίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς. Μου φαίνεται, λέει εμένα, ότι το φορτηγό πάει με 90, ότι πάει με 130, ενώ πάει με 90 γιατί έχει μεγαλύτερες ρόδες. Και ότι για να πηγαίνω με ίση ταχύτητα με το φορτηγό, πρέπει εγώ δηλαδή να πάω με 130 ενώ το φορτηγό πηγαίνει με 90. Fuck physics. Στη συνέχεια έχουμε τον φυλακισμένο με 10% τον Μίτσο, ο οποίος την πάτησε ο φουκαράς. Βασικά δεν το λυπάμαι, να σας πω την αμαρτία μου, καλά να πάθει ο μαλάκας, όπου χωρίς να ξέρει την νομοθεσία, χωρίς να ξέρει τίποτα, μου τράβηξε μήνυση στο κανάλι, και τράβοντας μήνυση στο κανάλι μου, το μόνο το οποίο κατάφερε ήταν να μπει ο ίδιος στη στενή για παράνομη απασχόληση δικαιοσύνης και τα τι άφτασες, το είχα πει τότε. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε, ένας μαλάκας και μισός είναι. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τον Deep Blue 69 με 11%. Είναι ο παπαροπλημμύρας, ο μαλάκας, ο κλαπαρχίδης, ο οποίος ευχότανε να πεθάνουν οι subscribers του καναλιού και εγώ μαζί και όλοι μας, και γενικά όσοι στηρίζουν το κανάλι Ελληνάρες Οδηγοί, τέτοιου τύπου κανάλια, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτός δεν είναι για πολύ τίποτα, ότι ευχόμαστε τα φρένει ζωή boomerang. Στην τέταρτη θέση είναι ο Νικολάκης. Την τέταρτη θέση την πήδηξα. Πήδηξα τον Νικολάκη έτσι κι αλλιώς για πήδημα, είναι με αυτό που εύχεται, με το να πάθουν καρκίνο ο κόσμος και τα τι αυτά. Οπότε, όπως προείπα και για τον Deep Blue, έτσι από εκεί στον Νικολάκη, ότι ευχόμαστε, μας θα γυρνάει η ζωή
στη μάπα και τρώμε το φλόκι της και λέμε όχι μαλάκα πως το έπαθαμε, εγώ ήμουν καλός άνθρωπος, ναι για θυμίσου τότε Καραγκιοζάκο. Και φτάσαμε λοιπόν επιτέλους στην τελική τριάδα. Λοιπόν, στην τριάδα έχουμε τρίτη θέση Χρήστος 47, αυτός ο οποίος ψήφισε και η Camera Woman, όπου λέει χιέστηκα ρε αρχίδι, εγώ θα κάτσω εκεί πέρα να μπλοκάρω το ασθενοφόρο και δεν με ενδιαφέρει τίποτα και ότι δεν θα κάτσω να κάνω χώρο στο ασθενοφόρο και τα τι αυτά, όπως βλέπετε το σχόλιο του, τέρμα κομπλεξικός ο τύπος, γι' αυτό και πήρε επάξια και την τρίτη θέση, δηλαδή πήρε τα τρία του κι αυτός. Τώρα το άλλο το αρχίδι από τα τρία παίρνει στη δεύτερη θέση ο Ανδρέας Μίτσας ή αλλιώς ο Andrew the Greek που το άλλαξε, γιατί είναι, βλέπετε, μουνάκι θρασίδηλος και σου λέει όχι μην αφήσω το original γιατί εγώ είμαι ουκ ουκ τραμπούκος, εγώ σπάσει ουκ ουκ σπάσει λεωφορεία ουκ ουκ εγώ τσαμπουκά, εγώ τσαμπουκά υπερασπιστώ μαλάκα που έσπασε λεωφορείο, έσπασε οδηγό γιατί εγώ μαλάκα διπλοπάρκαρα και μπας περιπτώσει ουγ 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 εγώ διπλοπάρκαρα και ακούμπησε καθρέφτη και δεν μπορώ να ακολουθήσω νομοθεσία, εγώ είμαι ουκ και είμαι ουρκ και εγώ τα σπάσει και τα ντύρι, γιατί τέτοια είναι ουσιαστικά η νοοτροπία αυτού του μαλάκα. Ναι, έκανε εγώ αυτό το τραγελαφικό έτσι κουλό σκετσάκι να το πω έτσι, εσείς βλέπετε το τι είχε γράψει. Οπότε επάξια παίρνει τη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση παρακαλώ τα τύμπανα. Λοιπόν, στην πρώτη θέση έχουμε φυσικά το φαρμακοχέρι, το φασισταριό με το πολιτομικό, το φασίστα τον Τρυφωνέο μαζί, ο οποίος, τι σκέφτεται, ότι το ασθενοφόρο δεν έχει καμία απολύτως προτεραιότητα, ότι το ασθενοφόρο μπορεί να παραβιάζει μονόδρομους, παραβιάζει βασικά μονόδρομο. Δεν τον ενδιαφέρει το ότι το ασθενοφόρο αντιμετωπίζει επίγον περιστατικό. Δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι όταν ακούς ασθενοφόρο και σιρήνα κόβεις το λαιμό σου και κάνεις την άκρη. Δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι τα ασθενοφόρα και οι τραυματιοφορείς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ κάθε μέρα είναι στην τσίτα. Και ακόμα και τώρα που είναι γιορτές, για πολλούς θα είναι ακόμα μία βάρδια και όχι προπαραμονή πρωτοχρονιάς ή παραμονή πρωτοχρονιάς αύριο. Και θα είναι απλώς για αυτούς άλλη μία βάρδια. Δεν τον ενδιαφέρει ότι είναι συνέχεια στην τσίτα. Δεν τον ενδιαφέρει ότι κάθε δευτερόλεπτο στο ασθενοφόρο μετράει όταν αντιμετωπίζεις περιστατικό. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ότι είναι ένας φασίστας, ένας κερατάς, ο οποίος το μόνο το οποίο ξέρει είναι να κλαίει, να λέει μάλλον όχι να κλαίει, ότι τα ασθενοφόρα δεν έχουν καμία απολύτως προτεραιότητα και ότι παραβιάζουν μονόδρομους χωρίς να ξέρει καν τον κοκ και έχει φτιάξει ένα κοκ αυτός από μόνος του στον εγκέφαλό του. Και όταν λέω κοκ, δεν εννοώ τα κοκ τα αγγλικά. Εννοώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον οποίο έχει αυτό στον τρίπιο εγκέφαλό του. Λοιπόν, οπότε επάξια, όπως βλέπετε, του απονέμεται η χρυσή κουράδα. Νομίζω πως ταιριάζει με τα σκατά που έχει στο κεφάλι του. Ταιριάζει με τη μαλακία που τον εδέρνει. Απολύτως. Οπότε συγχαρητήρια, φαρμακοχέρι, είσαι ο πιο μαλάκας σχολιαστής του 2017 και ίσως ο πιο μαλάκας Έλληνας που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο τόπος. Τα συγχαρητήριά μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια, με τις ευχές μας ολονών να ευχόμαστε όλοι να έχεις παραδώσει το δίπλωμα οδήγησή σου, να μην οδηγείς πλέον, να ευχόμαστε να είσαι από αυτούς που τουλάχιστον είχαν την τσίπα να μην ξαναπιάσουν τιμόνι στα χέρια τους. Να ευχόμαστε να είσαι από αυτούς που όπως και να έχει θα λες τις μαλακίες σου, αλλά θα παραμένεις τις μαλακίες μόνο στο πληκτρολόγιο και όχι στην πραγματική οδήγηση. Γιατί αν οδηγείς, αγόρι μου, ακόμα πήγαινε παράδειγμα στο δίπλωμά σου. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, αυτοί ήταν μάλλον οι 10 πιο μαλάκες σχολιαστές του 2017, κύριοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο το οποίο μπορώ να διαβάσω είναι τη δεκάδα από την αρχή. Πρώτος φαρμακοχέρης, δεύτερος ο Andrew the Greek, Ανδρέας Μίτσας αλλιώς. Τρίτη θέση Χρήστος 47, τέταρτη θέση Νικολάκης, πέμπτη θέση Deep Blue, έκτη θέση Μίτσος, έβδομη θέση Καλαμπαλίκης, όγδοη Πάτερ Κλεομούνης, ένατη Καρπούζας και δέκατη ο Guts McGR.
Αυτά από μας. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Καλά κουράγια, υπομονή και ο Θεός βοηθός με όλους τους Ελληνάρες που έχουμε μπλέξει. Γεια χαρά!